ενισχύθηκαν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι όσον αφορά το νερό του οικολογικού που θα κατευθυνθεί για άρδευση του κάμπου. Έχουν ολοκληρωθεί πλέον τα πάντα. Τώρα εγκρίθηκαν και όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι. Άρα το τελευταίο στάδιο έληξε. Τώρα κάνουμε τεύχη δημοπράτηση. Ψηφίζουμε την Τρίτη την αποδοχή των περιβαλλοντικών όρων και κάνουμε τεύχη δημοπράτηση για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι θα βγούμε στον αέρα γύρω στις αρχές Αυγούστου και θα δημοπρατήσουμε το έργο. Αφορά 5 κομμάτια, περίπου 600.000 το καθένα. Το κάναμε έτσι για να μπορούν, δεν τα λέμε για τέλος πάντων, να μπορούν να συμμετέχουν πιο μικρές εταιρείες. Έχω τη γνώμη ότι θα το πάρουν οι χιώτες. Να μοιραστεί δουλειά, δεν σε πειράζει. Δουλειά, ναι, είμαι σε 5 κομματάκια, ναι. 500 ευρώ. Για πετε μου τώρα, έτσι, να καταλάβω πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό. Εδώ θα γίνει μια μονάδα επεξεργασίας και αποστήρωση του νερού. Το τονίζω. Όταν λέω αποστήρωση, το νερό θα περνάει από ειδικό σύστημα με λάμπες UV ισχυρές και χημική επεξεργασία ώστε να βγαίνει με μηδέν μικροοργανισμού. Μηδέν, μηδέν. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει στην αρχή. Μετά από 6 μήνες να θέλει αλλαγή λάμπες ή να μην έχουν αλλαγή λάμπες. Όχι, όχι. Αυτό θα το ελέγχουμε, και εμείς. Θα το ελέγχουμε. Έχουμε 4 χημικούς. Επομένως το νερό είναι. Κοίταξε, αυτό γίνεται παντού. Τώρα, αν εμείς δεν είμαστε ικανοί να το ρυθμίσουμε, να μάστε. Εντάξει, θα γκρινιάσετε και εσύ. Παντού λοιπόν αυτό γίνεται. Πάνω να το κάνω. Αυτό το νερό λοιπόν, αφού αποστηρωθεί, θα βγει με μια αντλία. Θα ακολουθήσει τον Μποκαλά, περίπου την πορεία του Μποκαλά, περνά του Καλουτά, πηγαίνει στην περιοχή του Γκρου, μια κεντρική γραμμή μεγάλη διατομή. Εκεί θα υπάρχουν δύο μεγάλε δεξαμενέ, τεράστιε χιλιάρε. Και εκεί θα είναι σαν δοχείο διαστολής. Αυτό θα είναι μόνιμα γεμάτο. Ένα λεπτό. Εξεμέσως υπάρχουν ή θα γίνουν τώρα. Μέσα στο έργο. Α, θα γίνουν μέσα στο έργο. Είναι μέσα στο έργο. Μέσα στο έργο και αυτή. Και έτσι αυτή η σωλήνα που θα ξεκινάει από εδώ μέχρι του Γκρου θα είναι πάντα υποπίεση. Θα έχει περίπου 6 μπαρ. Και επομένως θα μπορεί να ποτίσει ο καθένας όπου θέλει να το πάει αυτό το νερό. Πάνω σε αυτή την κεντρική γραμμή θα συνδέσουμε τα δίχτυα των αγροτών τα υπάρχοντα τα σημερινά. Αυτή η γραμμή που πάμε στον κάμπο έτσι. Θα συνδεθούν πάνω σε αυτό το δίκτυο. Και γιατί να πάρει νερό από εκεί, με τι κίνητρο. Άμα θέλει, θα το δώσουμε σχεδόν τσάμπα το κόστος του. Τσάμπα, τσάμπα. Και αν μπορέσουμε, η πρόταση είναι, θα είναι να το πάρουν και δωρεάν. Απλώς επειδή θα γίνει συντήρηση του δίκτυο κτλ. Αυτά θα καλύψουμε μόνο. Γιατί εμάς το όφελος που προσδοκούμε δεν είναι αυτό. Το όφελος είναι να μην πειράζει τελικά ένα κοραγκάρι. Ναι, κατάλαβα. Να ζωογονηθεί. Να αφήσει το πηγάδι να ρεμίσει. Μπράβο, αυτό λέμε. Έχει, αυτά τα χρόνια, τα 30 τα λιπορούσαμε άσχημα, είναι πια καιρό να ρεμίσει, να ξαναμάνεται εκεί που ήταν. Γι' αυτό και θα το δώσουμε πάνω στο κόστος. Δηλαδή, αν έχουμε κατανάλωση ρεύματος Α και ξέρω εγώ συντήρηση Β, αυτό θα διαιρείται και τελείως. Δεν θα έχουμε κανένα μα κανένα κέρδος από αυτή τη δουλειά. Θα έχει ένα ήδη 0,30 είναι σήμερα, είναι 0,30 το νερό άρδευσης. Έχουμε την άποψη το κατεβάσιμο ακόμη, το κυβικό, να κατέβει ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή να πάμε στο 0,15, στο 0,20, κάπου εκεί. Το κυβικό. Οπότε θα είναι ένα πόλο έτσι. Ούτε το ρεύμα που θα το αντλεί θα είναι φθηνότερο το δικό μα νερό. Μάλιστα. Ελπίζουμε τον Αύγουστο να το πρακτήσουμε του χρόνου να δουλεύουμε. Γιατί είναι μικρά κόμματα και θα γίνει γρήγορα. Ο καθένα θα κάνει τη δική του δουλειά. Ελπίζουμε του χρόνου μερικά κομμάτια να μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία αξιοποίηση. Είναι ένα έργο πάντως που θα σημαδεύσει στοιχείο για πολλά χρόνια.